Και εσείς τι λέτε, γιατί παρακολουθείτε αυτή την ιστορία. Σε λίγη ώρα θα δούμε νέα στοιχεία, νέα ντοκουμέντα. Έχουμε μία μαρτυρία από την Κατερίνα, θέλω να σας πω. Γιατί θα εστιάσουμε, κύριε Λέων, στην περίπτωση του χαμού του βρέφους της Κατερίνας. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, τις οποίες έχει εντοπίσει ο κύριος Γαλεντέρης και κάνει λόγο για κάποια σημάδια, τα οποία εγώ όμως δεν μπορώ να τα δείξω, γιατί είναι μέρα μεσημέρι. Έχουμε όμως και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων και της νεκροψίας νεκροτομής. Θα δούμε λοιπόν ότι είναι δυστυχώς τα ίδια τα ευρήματα εκείνα τα οποία συναντάμε σε όλους τους θανάτους πλέον και στους 5 θανάτους. Είναι κοινά τα ευρήματα και είναι εκοφαντικά και φωνάζουν αυτά τα ευρήματα. Φωνάζουν αυτά τα ευρήματα. Θα ακούσουμε λοιπόν τι λέει η Κατερίνα, αλλά να δώσουμε λίγο πρώτα το λόγο στον κύριο Γιαννακό. Κύριε Κοσολέ, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι οι εμπλεκόμενοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, γιατί εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, να σταματήσουν να συκουφαντούν τα δημόσια νοσοκομεία που έκαναν τη δουλειά τους και να αναζητούν σανίδα σωτηρίας μέσα από αυτές τις θεωρίες που προβάλλουν. Το παιδί 5-8 στην Αμαλιάδα το 2024 μεταφέρθηκε νεκρό. Αυτό προκύπτει εύκολα και από τον ιατρικό φάκελο που είναι στη διάθεση του εισαγγελέα, αλλά και από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχει κάνει το παιδί. Αλήθεια, τι λόγο θα είχαμε εμείς ως Εθνικό Σύστημα Υγείας να πούμε ότι ένα παιδί μεταφέρθηκε ζωντανό, κάναμε μεγάλη προσπάθεια να το ανατάξουμε και δεν το καταφέραμε. Σωστά. Το παιδί λοιπόν μεταφέρθηκε νεκρό. Γι' αυτό προκύπτει πολύ εύκολα από τις εξετάσεις. Ο γιατρός που το παρέλαβε, ένας εμπειρότατος γενικός γιατρός που έχει σώσει δεκάδες ανθρώπους από βέβαιο θάνατο, έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Ό,τι επιβάλλει το πρωτόκολλο, κάρπα, προσπάθησε να ανατάξει το παιδί, αλλά δεν τα κατάφερε. Το παιδί μεταφέρθηκε με ένα εμπεμπυλίνο, το έχει πει ο γιατρός, και γυμνό. Τώρα το παραδέχονται και οι ίδιοι. Γιατί κάτι για πετσέτες λέγανε, κάτι άλλα λέγανε. Για πετσέτες δεν υπόθηκε ποτέ. Με όλο το σεβασμό, για πετσέτες ποτέ δεν υπόθηκε. Για κάτι πετσετούλες λέγανε. Και όταν ο γιατρός στην προσπάθειά του να το ανατάξει το γύρισε μπρούμητα. Μάλλον μπερδεύεται τις υποθέσεις. Λίγο εμετό. Για πετσέτες, δεν έγινε. Εντολή. Δεν υπήρχε. Όχι εμετό. Έβγαλε λίγο γάλα. Με ακούτε. Μάλλον μπερδεύεται τις υποθέσεις. Για πετσέτες οι εντολείς μου δεν είπαν ποτέ. Για ένα μπλουζάκι. Μάλλον μπερδεύεται άλλη υπόθεση. Εντάξει, αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι όταν ο γιατρός στην προσπάθειά του να το ανατάξει το γύρισε μπρούμητα, έβγαλε λίγο γάλα από το στόμα του. Αυτό όμως, το είπε και ο κύριος Λέων πριν, μπορεί να συμβεί και σε ένα παιδί το οποίο είναι νεκρό, όταν γίνεται προσπάθεια ανάταξης. Ωραία, και είναι κακό που η μητέρα, βλέποντας αυτό, πίστευε ότι το παιδί της είναι ζωντανό, είχε τις ιατρικές γνώσεις. Να σας πω, τα εγώ βάζουμε θα σας πω με μια κάτι... χαροκαμένη μάνα, όχι πραγματικά. Εγώ δεν γιατί τα βάζω με καμία μάνα. Αυτό που λέω. Χάνει η μάνα αυτό το παιδί που και λέω, το παιδί σας παρακαλώ. Ακούστε με λίγο να σας πω. Εγώ σας λέω το εξής. Εγώ σας λέω το εξής. Όμως. Και εγώ ρωτάω. Ναι, είναι και εγώ σας λέω λοιπόν. Μια χαροκαμένη μάνα να μην ξέρει την ακριβή ώρα θανάτου. Ζητώ συγγνώμη, αλλά να πω. Ζητώ συγγνώμη, αλλά να πω το εξής. Εμείς ως Εθνικό Σύστημα Υγείας, ως νοσοκομείο, τι λόγο θα είχαμε, απαντήστε με, να πούμε ότι το παιδί ήρθε ζωντανό, κάναμε προσπάθεια αν ερχόταν, ανάταξη και δεν αυτό τα καταφέραμε. Απόλυτα. Πρώτη σε φορά θα ήταν ή η τελευταία φορά θα είναι που έρχονται ζωντανοί ασθενείς σε πολύ κακή κατάσταση, προσπαθούμε αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Λοιπόν, είναι σαφές αυτό που δεν υπάρχουν εργαστηριακές εξετάσεις. Κύριε Γιαννακέ, όλα αυτά μας τα έχει λύσει ο κύριος Δημητρόπουλος. Πρώτο σε μένα. Ξέρω συγκεκριμένες. Κύριε Κουσουλέ, το τελευταίο. Ναι. Ξέρω συγκεκριμένες εξετάσεις εργαστηριακές που έγιναν, που προκύπτει σαφέστατα ότι το παιδί προσήλθε νεκρό. Να σας ρωτήσω κάτι, με όλο το σεβασμό. Αυτές είναι στη διάθεση. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι, με όλο το σεβασμό. Θεωρείτε δηλαδή κακό, να το πω απλά, που μία μάνα που έχει χάσει το παιδί της ζητάει να γίνει έρευνα κατά παντός υπευθύνου για να αποκαλυφθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του μικρού Παναγιώτη? Αυτό το οποίο ξενίζει τα σώμα, άκουσα να δεις, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Μην απαντήσετε εσείς, κύριε Γιαννακέ. Δεν θα απαντήσετε εσείς. Αλλά εμείς όμως. Καλά κάνει και το ζητάει να αναφέρει το δικαίωμά της. Έτσι πρέπει να κάνει. Η μάνα έτσι κάνει. Ενδιαφέρεται όπως και ο πατέρας, όπως και η γιαγιά και όλοι. Αυτό το οποίο ξενίζει. Αυτό το οποίο ξενίζει. Έχουμε το δικαίωμα να υποστηρίζουμε. Έχουμε το δικαίωμα να στηρίζουμε το Εθνικό Σύστημα Ακριβώς. Υγείας, τα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό το οποίο ξενίζει και ευτυχώς εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια αποστασιοποίηση της αρχικής εκτίμησης και των αρχικών καταγραφών. Έτσι όπως ξεκίνησε αυτή η ιστορία και έτσι όπως καταλήγει αυτή η ιστορία, αυτό το οποίο ξενίζει είναι ότι όλοι βάζουν το χέρι τους στη φωτιά για την Ειρήνη Μουρτζούκου. Συγγνώμη. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα, Τάσο. Ναι, και εγώ θα σου απαντήσω. Χωρίς λοιπόν να κατηγορείται η Ειρήνη. Η Ειρήνη ωραία, δεν κατηγορείται. Δεν αλλά αυτή τη στιγμή
νούμερο ένα ύποπτος για τέλεση κακουργημάτων είναι η συγκεκριμένη κοπέλα. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Να μην κρυβόμαστε. Για τους εντολείς μου, λοιπόν. Νούμερο ένα ύποπτος. Συμφωνώ. Όχι από εμένα, από τις αρχές. Άκουσε με λίγο. Για τους εντολείς μου, από τη στιγμή που δεν έχουν δει κάτι, δεν μπορούν να κατηγορήσουν. Περιμένουμε πραγματικά με μεγάλη αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ήταν ο Παναγιώτης Υγιής όταν την προηγούμενη μέρα. Ήταν ο Παναγιώτης Υγιής. Πώς καταλήγει ένα υγιές παιδί στα καλά του καθημένου. Δεν ξέρουμε αν υπήρχε κάποια λίμωξη. Έχουμε κάνει και εμείς την ερευνά μας, γι' αυτό περιμένουμε τα αποτελέσματα. Περιμένουμε. Να περιμένουμε. Δεν είναι σωστό και λογικό να περιμένεις. Σωστό. Πριν κατηγορήσεις τον οποιοδήποτε αν να βγουν τα αποτελέσματα. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Ναι, ούτε την Ειρήνη κατηγορούμε. Εγώ λοιπόν. Αλλά θεωρείται νούμερο ένα ύποπτη. Καλός ή κακός. Okay. Μακάρι να αποδειχτεί ότι αυτή η κοπέλα. Μακάρι να αποδειχτεί ότι αυτή η κοπέλα δεν έχει καμία σχέση. Ότι ήταν ατυχή στιγμή όταν κατέληξε η αδερφή της, όταν κατέληξε το παιδί της Κατερίνας, όταν κατέληξαν τα παιδιά της, όταν κατέληξε ο Παναγιώτης. Αλλά εδώ πέρα, Τάσο μου, βλέπουμε ότι έχουμε πέντε θανάτους που όλοι οι θάνατοι Τάσο μου έχουν τα ίδια ευρήματα ακριβώς. Σύστημα υγείας, τα ευρήματα κατηγορούμαστε και δεν μας επιτρέπεται όμως να υπερασπίσουμε τα δημόσια νοσοκομεία και τους γιατρούς που κάνουν ανάγκη. Και τα λάθη που έχουν κάνει οι ιατροδικαστές τόσο καιρό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μαγιά σου, εκεί θα πάμε τώρα. Τώρα, να σας πω κάτι. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε. Κύριε Γιαννάκο, δεν με έμφετε εσάς. Δεν με έμφετε το νοσοκομείο. Ακούστε τι λέει. Σέβεται και σέβεται απόλυτα το έργο των γιατρών. Είναι προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι και ο κύριος Δημητρόπουλος υπερέβαλαν αυτόν προκειμένου να επαναφέρουν στη ζωή τον Παναγιώτη. Δεν κατέστη δυνατόν. Από εκεί και πέρα όμως και η κυρία Πόπη, η Πόπη και η κυρία Φωτεινή πρέπει να μάθουν την αλήθεια. Πέτρο. Και πάμε στο θέμα του ιατροδικαστικού. Μισά λεπτό, Θανάση.